Για τους διδύμους τώρα, σημερινή μέρα που είναι η Σελήνη στο ζώδιό σας, είναι μια χαρά μέρα, σας το έλεγα και χτες. Κοιτάξτε πώς μπορείτε τέλος πάντων να περάσετε και λίγο καλά και στα προσωπικά έτσι θα μπορούσε να συμβεί ένα ωραίο σεναριάκι. Τώρα, το Σαββατοκύριακο, μπορεί ένα οικονομικό θέμα να είναι ιδιαίτερα πιεστικό για σας. Και σαφώς η συμβουλή μου είναι να αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις και ρίσκο. Δεν είναι δηλαδή καλές μέρες για να υπογράψετε, παραδείγματος χάρη, μια οικονομική συμφωνία. Δεν είναι επίσης καλές μέρες για να πείτε ότι θα διεκδικήσω στα οικονομικά και θα το κάνω και με ένταση. Θα πρέπει να αφήσετε να περάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα, κοιτάτε τι μπορείτε να κάνετε και νομίζω ότι μπορεί να έχετε και πολύ θετικότερο αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί ένας φίλος ή ένας συνεργάτης να σας δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση με τη δική του συμπεριφορά ή να βλέπετε ότι μπορεί να έχει μια ανεξήγητη συμπεριφορά ή δεν είναι αυτό που περιμένατε δηλαδή από εκείνον και αυτό να σας δημιουργεί έτσι μια μεγαλύτερη αναστάτωση, μια μεγαλύτερη ανησυχία. Είναι ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί, ειδικά η αυριανή μέρα έχει τέτοιου τύπου σενάρια, χωρίς φυσικά να μπορώ να εγγυηθώ ότι και με την έκλειψη κάτι δεν θα προκύψει. Προσέξτε λοιπόν λίγο παραπάνω στις φιλικές σχέσεις και στις επαγγελματικές σχέσεις με τους ανθρώπους που είστε στην καθημερινότητα μαζί και όταν βλέπετε ότι κάποιος πάει να ρίξει λάδι στη φωτιά, εσείς προσπαθήστε να το αποφύγετε ή τέλος πάντων μη μασίσετε. Πολλές φορές, ναι, όταν γίνεται μια επίθεση, αν εμείς έχουμε μια στάση λίγο πιο αποτρεπτική και πιο ψύχρεμη, τελικά δεν γίνεται η τρίχα τριχιά. Αλλιώς μπορεί να γίνει και ανεξέλεγκτο το πράγμα. Λίγο πιο προσεκτικά λοιπόν, ειδικά την αυριανή ημέρα και είπαμε προσοχή στα οικονομικά, όχι ρίσκα.